Άλλη μια δύσκολη μέρα ξημερώνει αύριο για την ΕΔΕΚ, δίνοντας συνέχεια στην κρίση που έχει χτυπήσει το κόμμα. Αύριο στις 11 το πρωί ο πρόεδρος του κόμματος Μαρίνος Σιζόπουλος παραθέτει δημοσιογραφική διάσκεψη. Θέμα της οι εσωκομματικές εξελίξεις και η παράθεση στοιχείων ως απάντηση στις προσφυγές που έχουν γίνει από στελέχη. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί το περιβόητο Μητρό Μελών και οι καταγγελίες για διαγραφές. Σε δηλώσεις στην εφημερίδα Πολίτης, ο γραμματέας της ΕΔΕΚ Μιχάλης Τρέπεης επανέλαβε ότι δεν παραποίησε κανένα έγγραφο, εκφράζοντας ακόμη άγνοια για τις πληροφορίες που θέλουν την ηγεσία του κόμματος να έχει προβεί σε καταγγελίες για το πρόσωπό του στην αστυνομία. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει οτιδήποτε το μεμπτό. Πραγματικά δεν γνωρίζω για ποιο θέμα με κατηγορούν. Έχω στην κατοχή μου και επιστολές που έστειλα στον κύριο Σιζόπουλο για το ζήτημα του Μητρώου Μελών. Αύριο το ρεπορτάζ της ΕΔΕΚ έχει και χρώμα δικαστηρίου, καθώς εξετάζονται εκ νέου τόσο οι ενστάσεις για την επαρχιακή συνδιάσκεψη Λευκωσίας, όσο και προσφυγή των 15 στελεχών της ΕΔΕΚ, η οποία ουσιαστικά ακύρωσε τις εκλογές στο κόμμα. Δεν αποκλείεται να υπάρξει μάλιστα οριστική απόφαση.